κύριος Καρχημάκης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής στις περασμένες ευρωεκλογές. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Καλά, σας χαιρετώ από την κρύα και βροχερή Ολλανδία. Α, τόσο κοντά είστε στην Ολλανδία. Αφού έχει υποχρεώσεις, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εκεί ο κύριος Καρχημάκης. Τώρα πώς θα τα συνδυάσετε βέβαια, θα πηγαίνω έρχεστε φαντάζομαι. Ναι, θα πηγαίνω έρχομαι τακτικά. Ούτως ή αλλιώς ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το πανεπιστημιακό έτος στην Ολλανδία σου επιτρέπει να έχεις αρκετά και η έρευνα, σου επιτρέπει να έχεις αρκετά μεγάλα περιθώρια να βρίσκεσαι και στην Ελλάδα και στην Ολλανδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, εγώ θα βρίσκομαι συνεχόμενα από τις 5 Δεκέμβρη και μετά μέχρι το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Κύριε Καχημάκη, τη χθεσινή δημοσκόπηση την είδατε στον αντένα της ΜΑΡΚ? Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια ακόμα δημοσκόπηση. Γιατί σε ένα ερώτημα, επειδή δεν προλάβαμε, ήθελα να το συζητήσουμε μαζί σας, δεν προλάβαμε να το πούμε. Σε ένα ερώτημα όσον αφορά το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, 7 στους 10 ψηφοφόρους θεωρούν ότι δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Αν και παραμένει το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη δημοσκόπηση στη δεύτερη θέση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια αρκετά νέα συνθήκη, η οποία θα πάρει χρόνο. Δηλαδή, αν πιστεύαμε ότι ένα κόμμα το οποίο μέχρι πριν λίγους μήνες περίπου κατέγραψε 13% στις ευρωεκλογές, τώρα που καταγράφει 19-20% θα μπορούσε να πείσει άμεσα την πλειοψηφία των πολιτών, ότι τη μεγάλη μάλλον πλειοψηφία των πολιτών, ότι θα είναι και κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, θα σημαίνει ότι έχουμε μια τεκτονική αλλαγή στο πολιτικό σύστημα της τάξης του 2012. Ακόμα και τότε βέβαια δεν πίστευε κάποιος ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2015. Επομένως νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή θέση προκειμένου να αποκτήσουμε τη δυναμική να γίνουμε κυβερνητική εναλλακτική για τη χώρα. Στο άμεσο χρονικό διάστημα αυτό προϋποθέτει τρία πράγματα. Το να διατηρήσουμε αυτό το διαφορετικό πολιτικό ύφος και ήθος το οποίο έχουμε δημιουργήσει όλους τους τελευταίους μήνες και χρόνια χάρη και στις αποφάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και στο πολιτικό προσωπικό το οποίο διαθέτουμε και ως εκ τούτου να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικής πρώτα απ' όλα και μετά πολιτών και σοσιαλιστικού κινήματος, πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος. Δεύτερον, σοβαρό προγραμματικό λόγο, το οποίο όμως να είναι ξεκάθαρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ξέρετε, πολλές φορές μπερδεύουμε τον δημοσιονομικά υπεύθυνο και σοβαρό προγραμματικό λόγο με τον λαϊκισμό. Είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να έχεις, και μάλιστα εκεί είσαι και πιο συγκρουσιακός, διότι πρέπει να πεις με ποιους θα συγκρουστείς για να εξυπηρετήσεις τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Στον λαϊκισμό τα δίνεις όλα σε όλους. Και το τρίτο, μετά τον προγραμματικό λόγο και το πολιτικό ύφος και ήθος, είναι να είμαστε πραγματικά παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε γειτονιά, από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο, προκειμένου να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα και να κάνουμε την κοινωνία όχι απλά ακροατή του μηνύματος, αλλά συμμέτοχο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο θα διακυβερνήσουμε την επόμενη μέρα. Εάν η κοινωνία δεν γίνει συμμέτοχος στο project αλλαγή, τότε δεν έχουμε προοπτική. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις και για αυτές τις προκλήσεις θα αγωνιστούμε. Εξωστρέφεια, διαρκής κινητικότητα και ενότητα, είχε πει μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Καρχημάκη, στην πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, αυτού του νέου ατύπου οργάνου, που έχει ως σκοπό έτσι να συντονίζει λίγο τις δράσεις του κόμματος και να τις συντονίζει πολιτικά βέβαια, αφού οι αποφάσεις λαμβάνουν από την Κεντρική Επιτροπή και από το Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι τα αρμόδια όργανα. Θέλω να ρωτήσω όμως, γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, θέτοντας και αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις όπως μας τις περιγράψατε, και δεν το κατάφερε τα τελευταία 2,5 χρόνια πάλι με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα σε μία τριετία όπου υπήρχαν πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Επομένως τα στελέχη σας ήταν συνεχώς στους δρόμους και εσείς πολύ πρόσφατα ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, κάνατε τη δική σας την καμπάνια και οι συνάδελφοί σας οι υπόλοιποι υποψήφοι. Γιατί τώρα να ακουστεί το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΣΟΚ από την κοινωνία? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο ουσιώδες διαφορές. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσεις να πείσεις τον κόσμο να σε ακούσει εφόσον δεν είσαι στην pole position του δεύτερου κόμματος. Είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις αυτό που λέγαμε τις μιλόπετρες του δικοματισμού, διότι ο κόσμος έχει το πέρασε και το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το εφάρμοσε όταν ήταν κρατεό κόμμα, έλεγε όχι στη χαμένη ψήφο. Ψηφίστε το δεύτερο κόμμα να φύγει το πρώτο.
αυτές οι μιλόπιτρες σπάσανε. Είναι πλέον ξεκάθαρο στον οποιονδήποτε ότι είμαστε δεύτερο κόμμα και στη συνείδηση των πολιτών ότι είμαστε εμείς επικεφαλής της κοινωνικής αντιπολίτευσης και ότι ως εκ τούτου είμαστε το πολιτικό κόμμα το οποίο θα μπορέσει να φέρει την αλλαγή απέναντι στην Δημοκρατία. Επομένως, με ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο μπορούμε να απευθυνθούμε στα μαζικά κοινά και, εκείνο το χρέος μας, το εφόσον απευθυνθούμε, πρώτον να θα τα πείσουμε και δεύτερον, εάν θα καταφέρουμε να τα κάνουμε συμμετόχους. Σας ξαναλέω, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εμείς δεν ελπίζουμε απλώς ότι θα μας ακούσουν τα μεγάλα κοινά. Ελπίζουμε ότι θα τα κάνουμε συμμετόχους στο project αλλαγή. Το δεύτερο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια η πολιτική στη χώρα μας παρουσιαζόταν ως κάτι τσοκινικό. Ως κάτι το οποίο δεν έχει ηθική. Αφορά ένα κλειστό κλαμπ ανθρώπων και τα συμφέροντά του. Νομίζω ότι και η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και σε αντίστοιξη με αυτά που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι όχι, εμένα δεν με αφορά η καρέκλα. Με αφορά πρώτα το καλό της παράταξης και χάρη στο καλό της παράταξης να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε όλοι μαζί την πατρίδα, γιατί εμείς είμαστε ο πόλος ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει την πατρίδα. Άρα παρετούμε, λέει ότι πάμε κατευθείαν σε εκλογές, δεν κρατιέμαι από την καρέκλα. Έδειξε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα ηθική στην πολιτική. Υπάρχει ακόμα η επιλογή του να βάλεις τα συμφέροντα των πολλών, του συνόλου, πάνω από το προσωπικό σου συμφέρον. Και στρατηγικά πάλι κερδισμένος βγήκε από αυτή την απόφαση ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Καρχημάκη. Αυτό το λέμε το συμφέρον. Ξέρετε, μετά χρυσόν προφήτες πολύ. Ναι, τότε, απλά βλέποντας το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, και δεν αναφέρουμε μόνο στο αποτέλεσμα της κάλπης, το γεγονός ότι υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των 6 υποψηφίων, ότι παρά τις διαφορές τους και τις διαφωνίες τους κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν σε αυτό το debate, το οποίο αποτελεί ένα debate πρότυπο από εδώ και στο εξής για τα δεδομένα της χώρας. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η απόφαση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη να σηκώσει το γάντι απευθείας όταν αμφισβητήθηκε έκανε καλό και στον ίδιο και στο κόμμα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που επιβραβεύτηκε ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Και μετά βεβαίως το γεγονός ότι είχαμε έναν πολιτικό πολιτισμό σε όλη την εκλογική διαδικασία έδειξε ότι μπορεί να γίνεται πολιτική αλλιώς, και ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά αφορά το σύνολο του κόμματος. Αφορά το σύνολο του πολιτικού προσωπικού του κόμματος. Κύριε Καρχημάκη, τώρα εσείς έχετε αναλάβει συντονιστής της ομάδας προγράμματος. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει ήδη κάποιες πρώτες επαφές. Έχετε εντοπίσει κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση των θέσεων του κόμματος. Αν και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι σχετικά πρόσφατο, ενώ ότι το 23 ολοκληρώθηκε λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι αυτά τα σημεία στα οποία εσείς θα δώσετε έμφαση, από πού θα ξεκινήσετε και πώς σκοπεύετε να δουλέψετε αυτή την ομάδα του προγράμματος? Νομίζω ότι είναι προφανές ότι εμείς λαμβάνουμε, και εγώ και η Κατερίνα η Πλαίσια, η οποία είναι και συντοπίτη σας. Θεσσαλονικιά, ναι. Λαμβάνουμε πριν ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή πρώτη βάση από τον καθηγητή, τον Νίκο Χρυστοδουλάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την γραφή του προγράμματος μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος μας είναι να το επικαιροποιήσουμε θεματικά και να το εξειδικεύσουμε γεωγραφικά. Διότι, όπως είδατε, μία από τις βασικές προτεραιότητες, όχι μόνο χωρίς τον Ανδρουλάκη, αλλά του συνόλου των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής διαδικασίας, το οποίο αναδείχθηκε λοιπόν και ως προτεραιότητα του κόμματος, είναι η δίκαιη και η συμπεριληπτική περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό βεβαίως αφορά και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αυτή την περίοδο μιλάμε για μια ερήμωση των βιομηχανιών, μιλάμε για μια ερήμωση της περιφερειακής ανάπτυξης, της παραγωγικής, η οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορέσει να αναβαθμιστεί. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε θα είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την δίκαιη και συμπεριληπτική περιφερειακή ανάπτυξη και να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμά μας τοπικά. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, ενεργειακές κοινότητες στην περιφέρεια? Πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην αγροτική ανάπτυξη? Συγκεκριμένα, πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν στο να έχουμε πιο φτηνή παραγωγή στις βιομηχανικές ζώνες? Το δεύτερο κομμάτι είναι η επικαιροποίηση. Ξέρετε, έχει αλλάξει η συγκυρία. Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Χρειάζεται λοιπόν να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τις βασικές μας αιχμές σε ό,τι αφορά αυτούς τους τομείς, αλλά και βεβαίως ένα δίκαιο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Επιπλέον, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους για ένα νέο χάρτη εργασίας στη χώρα. Αυτή τη στιγμή
τα εργασιακά βρίσκονται σε προμνημονίων εποχές. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Μιλάμε για μια χώρα η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ούτε βεβαίως στις οικονομίες με τις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Το τρίτο, και νομίζω πάρα πολύ βασικό, είναι να μιλήσουμε για την ασφάλεια. Όχι για την ασφάλεια απλά ως ασφάλεια αστυνομική στους δρόμους, αλλά την ασφάλεια που μπορεί να νιώθει ο πολίτης για τη ζωή του ζώντας στην Ελλάδα. Να ξέρει ότι εάν αρρωστήσει, θα υπάρχει σύστημα υγείας στιβαρό να τον στηρίξει. Εάν κάνει παιδιά, θα μπορέσουν τα παιδιά του να βλάβουν επαρκή παιδεία και εκπαίδευση από τη δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Να ξέρει ότι θα μπορέσει να πάρει σύνταξη, το οποίο για πολλούς ανθρώπους στη γενιά μας είναι ένα βασικό ερώτημα, αν θα λάβουμε σύνταξη. Άρα το τρίτο είναι η ασφάλεια. Το τέταρτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι η κλιματική κρίση και η πολιτική προστασία. Τα είδαμε άμεσα. Τα είδαμε αυτή την περίοδο. Έτσι. Αυτές λοιπόν στους τομείς είναι που μπορούμε και πρέπει να δώσουμε άμεση προτεραιότητα. Και βεβαίως αυτοί θα αποφασιστούν τελικώς και από τις αποφάσεις του πολιτικού κέντρου την αμέσως επόμενη περίοδο. Και όλα αυτά φαντάζομαι σταδιακά θα ξεδιπλώνονται, κύριε Καρχημάκη. Στόχευση όπως την έχει θέσει και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το ΠΑΣΟΚ να καταφέρει να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ της επανεκλογής του. Στην ομιλία του. Σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια εκεί στην Ολλανδία όπου βρίσκεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.